Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα πιο φρέσκα νέα. Δεν έχει πολλή ώρα που τελείωσε το παιχνίδι των Milwaukee Bucks με τους Detroit Pistons. Τι κάναμε. Κέρδισαν 125-115. Ήταν για άλλη μια φορά ασταμάτητος ο Γιάννης Αντετοκούμπος. Το ημίχρονο είχε 30 πόντους και 12 στα 14 σουτ. Και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 43 πόντους, παρακαλώ. Πάρα πολύ. Η μισή σχεδόν. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ομάδα μόνος του, Γιάννης, ακριβώς έτσι. Πάμε να δούμε τώρα λίγο το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, χθες στο ΣΕΦ, κόντρα στην Mega Basket από τη Σερβία, διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος Monday's Game Night Against COVID-19, δηλαδή δευτεριάτικα παιχνίδια κόντρα στον κορονοϊό. Είναι η κυρία Καμπισιούλη. Ακριβώς, πριν από τον αγώνα, ο Βασίλης Πανούλης... Η πρώτη που εμβολιάστηκε στη χώρα μας. Έτσι, ο Βασίλης Πανούλης δεν αγωνίστηκε και έδωσε τιμητική φανέλα στην κυρία Καμπισιούλη, που είναι η πρώτη γυναίκα που νοσηλεύτηκε. Που νοσηλεύτηκε, Παναγία μου. Που εμβολιάστηκε. Που εμβολιάστηκε. Είναι νοσηλεύτρια κατά του κορονοϊού. Να πούμε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνέχισε τις δωρές προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και για την ιστορία, ο Ολυμπιακός επικράτησε 78-75 με τον κύριο που είδαμε πριν από λίγο, τον Σάσα Βεζένκοφ, να είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του Ολυμπιακού. Παρελθόν τώρα από τον Παναθηναϊκό, αποτελεί ο προπονητής. Λίγο πολύ το περιμέναμε μετά από την ήττα από το Λαύριο. Ο Γιώργος Βόβορας είναι παρελθόν από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του η Πράσινη. Αρέσει το όνομα του Δημήτρη Πρίφτη, αλλά είναι μια δύσκολη περίπτωση. Έχει με την Ούνιξ Καζάν συμβόλαιο και είναι αρκετά υψηλό το κασέ του. Πάμε ίσως σε πιο εφικτές λύσεις όπως αυτή του Σωτήρη Μανολόπουλου. Να σας πω ότι στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, μερίδα οπαδών, αντιπροσωπεία, βρέθηκε εκεί, μίλησε με τους παίκτες. Τους έκαναν παράπονα για την κακή αυτή εμφάνιση, δηλαδή ουσιαστικά δεν τους βγάζουν έξω από τις ευθύνες τους και ζήτησαν να σεβαστούν τη φανέλα του συλλόγου και να παίξουν η οποία έτσι είναι όπως μια ξέρουν. Ακριβώς, που με τόσα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τόσα πρωταθλήματα Ελλάδος. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. ΠΑΟΚ, μέσα από έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, ανακοίνωσε τη νέα του μεταγραφή, η οποία είναι ο Μάικλ Κρέμτσικ. Αυτός έχει τρία σύμφωνα μαζί, δηλαδή απίστευτος. Ο 27χρονος... Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει. Ο 27χρονος φορ, λοιπόν, αφήχθησε χθες στη Θεσσαλονίκη. Υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, τίθεται πλέον στη διάθεση του Πάμπλο Γκαρσία και ο τρόπος που έγινε ήταν μέσω live μετάδοσης στο Facebook, όπου τον δείχνει να μπαίνει μέσα στα διαποδητήρια και να δούμε και τι λέει κιόλας. Για πάμε. Hello, my name is Michael Kremenčík. I am a new striker of PAOK and I am very happy to be here. Μάλιστα. Ωραία. Εμπνευσμένη. Καλώς ήρθε. Ωραίος τρόπος. Κρεμέντσικ. Ούτε αυτός μπορεί να πει το όνομά του. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ και αυτό δυσκολεύτηκε λίγο να το πει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν απίστευτο τύπο. Αποτελεί στόχο μεταγραφικό του Παναθηναϊκού. Ο Λαμκέλ Ζε. Θέλει να φύγει από την Άντβερπ, να έχει ιδανικό στον Παναθηναϊκό. Και αποφάσισε λοιπόν να το πάρει όλο πάνω του, γιατί υπάρχουν κάποια νερά από την ομάδα. Και τι έκανε, πήγε χθες στην προπόνηση της ομάδας, φορώντας φανέλα της αντιπάλου Άντερλεχτ. Με τους ανθρώπους. Σου λέει δεν μπορεί. Ναι, θα με διώξουν. Θα με αφήσουν να φύγω, θα με διώξουν. Δεν τον αφήσανε να μπει μέσα, του κλείσαν την πόρτα στα μούτρα, το απαγόρευσαν την είσοδο. Έχει γίνει viral προφανώς αυτό. Αυτό θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό με δανεισμό. Και θέλει να πει στην ομάδα αυτή να τον αφήσει. Οπότε, όχι μόνο αυτό. Είπε ότι σήμερα θα εμφανιστώ με άλλη φανέλα της Μπερσότ, που είναι η άσπονδη τοπική εχθρός της Άντβερπ. Κάνει ό,τι μπορεί δηλαδή για να. Πάμε και στα υπόλοιπα να δούμε. Θέλει να έρθει ο άνθρωπος, δεν είναι να κάνει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Θα πάμε στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία στην 14η αγωνιστική της Super League Inter Veten. Η Λαμία νίκησε με 2-0 τον Άρη, χάρη σε 2 γκολ του Αραμπούλη. Το πρώτο επιτέθηκε με έναν επεισοδιακό τρόπο. Θα δείτε, εκτελεί το πέναλτι, κάνει μια προσποίηση. Ο διαιτητής θεωρεί ότι αυτή δεν έπρεπε να γίνει. Ακυρώνει το γκολ, βγάζει κίτρινη κάρτα στον παίκτη, αλλά στη συνέχεια σε συνεννόηση με το VAR. Μετράει κανονικά το τέρμα, βλέπουμε εδώ την προσποίηση, κανονικά δεν πρέπει να γίνονται έτσι. Μετράει κανονικά και γίνεται το 1-0. Μάλιστα. Το δεύτερο γκολ ήρθε με έναν πάρα πολύ εντυπωσιακό τρόπο από τον ίδιο παίκτη. Κάνει εδώ, θα δούμε, ένα φοβερό ανάποδο ψαλίδι και βάζει υποψηφιότητα για καλύτερο γκολ του πρωταθλήματος. Και πάμε και στον Βόλο, όπου πήρε σημαντική νίκη η τοπική ομάδα με 1-0 κόντρα στον Ατρόμητο. Έκρινε την αναμέτρηση στον γκολ. Αυτό που θα δούμε εδώ είναι του Περέα από κοντά.
Θα σας δείξω όμως και μια πάρα πολύ ωραία φάση εδώ πανηγυρίζει ο παίκτης. Και βλέπουμε, είναι στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά και από κοντά ο Περέα πετάγεται και βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Μια φάση τώρα που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Ναι. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν για την ισοφάριση. Έχει προωθηθεί ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου και παραλίγο να βάλει γκολ ο Γιάννιώτης. Θα έχει φοβερό ενδιαφέρον. Το βλέπουμε εδώ, είναι με τα πράσινα. Μάλιστα. Γι' αυτό φοράει. Ναι. Είναι ο τερματοφύλακας, έχει προωθηθεί. Και κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή. Να στον εαυτό του. Πάνω στη γραμμή έχουν σώσει οι παίκτες του Βόλου. Καλημέρα σας. Έλληνε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. 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 Λοιπόν.